Άξιος λόγος Κωστής Παλαμάς, ένα μελοποιημένο έργο του Σεραίου Πασχάλη Τόνιου θα παρουσιαστεί την 3η 27 Φεβρουαρίου στο χώρο Φιλολογικό Σύλλογος Παρνασσός με αφορμή τα 81 χρόνια από το θάνατο του Έλληνα ποιητή Κωστή Παλαμά. Για περισσότερες πληροφορίες είναι μαζί μας ο συνθέτης και ερμηνευτής Πασχάλης Τόνιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας περισσότερες πληροφορίες για το τι θα δούμε, πού θα το δούμε. Λοιπόν, είναι ένα έργο, όπως είπατε, άξιος στόχος ο τίτλος του. Είναι μια σειρά ποιημάτων του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, που όπως είπατε έχουμε 81 χρόνια από το θάνατό του φέτος. Ένας μεγάλος ποιητής, ο δεύτερος εθνικός ποιητής μετά τον Σολομό, όπως τον χαρακτηρίζουμε. Είμαι χαρούμενος πραγματικά που κατόρθωσα να γράψω ένα έργο ενός τόσο μεγάλου ποιητή και να παρουσιαστεί στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, όπου εκεί έχει και την αίθουσα Κωστής Παλαμάς, αυτός ο ιστορικός χώρος. Θα είμαστε εκεί λοιπόν την επόμενη Τρίτη, τις 27, που είναι και η μέρα που έφυγε για την αιωνιότητα μας, την 27 του Φεβρουάρη του 43, έτσι. Και αν θα ξέρουμε ή αν έχουμε διαβάσει, είναι, θυμάμαι τότε η κηδεία του αποτέλεσε μια έκρηξη μέσα στην κατοχή και σχεδόν όλη η Ελλάδα βρέθηκε εκεί. Όπως είπε ο άλλος μας μεγάλος ποιητής, ο Σικελιανός, όλη η Ελλάδα κουμπάει στο φέρετρο του Παλαμά την στιγμή εκείνη που έφυγε και μετά φυσικά έγραψε και ένα ποίημα. Θα είναι κοντά μας πάλι μεγάλη μας τιμή που θα είναι ο Τίτος ο Παντρέκιος, ο ποιητής ο εν ζωή, ο σπουδαίος μας ποιητής, για να μιλήσει για τον Κωστή Παλαμά. Επίσης, εκτός από μένα, θα ερμηνεύσουν η Αφροδίτη Μάνο, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, τη μαγευτική τη φωνή του Νικήτα Τσακύρου, του φίλου μας, που έχει έρθει και στην πατρίδα μου, τον έχω φέρει στις Σέρες. Και πάντα θυμάται και μιλάμε, γιατί είχαμε πάει μετά τη συναυλία και φάγαμε κάτω στη λίμνη Κερκίνη. Του άρεσε ιδιαίτερα το φαΐ και κάνει μια αναφορά πάντοτε. Πότε θα βρεθούμε στα μέρη πάλι, λέω, να είμαστε γεροί να βρεθούμε. Λοιπόν, επίσης συμμετέχουν κοντά μας η Νατάσια Παπαδοπούλου, ο Μπάμπης ο Βελισάρης, ο Δημήτρης ο Κανέλος και μια υπέροχη παιδική χοροδία, η Αριέτα, του Οδείου Ενοργάνης. Όπως ξέρουμε, ο Παλαμάς υπήρξε ένας μεγάλος ποιητής, ένας δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Από τις σπουδαιότερες, θα έλεγα, πνευματικές φυσιογνωμίες του ελληνισμού. Στο ποιητικό του έργο που ξεπερνάει τις 20 συλλογές, κυριαρχεί η Ελλάδα ως ιδανικό και το αντικείμενο αγάπης, η πορεία του ελληνικού έθνους μέσα στους αιώνες. Προσπάθησα λοιπόν μέσα από εκεί, με αφοσίωση, να έχω από σχεδόν από όλα του τα έργα ένα απόσπασμα, για να έχω μια αντιπροσωπευτικό δείγμα του ποιητή μας μέσα από το έργο «Άξιος Λόγος». Αυτά έχω να σας πω. Θα περιμένουμε τους φίλους Σεραίους, γιατί πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους εδώ στην Αθήνα. Όπως ξέρετε, παλαιότερα υπήρξα και πρόεδρος της Σεραϊκής Ομοσπονδίας. Και κυριότερο να τα μαθαίνουμε αυτά και έτσι βρίσκω τον τρόπο να επικοινωνώ με τα μέσα των Σεραίων. Και με κάποιο τρόπο και αυτοί το μαθαίνουν, είτε εφημερίδες, είτε τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Θα ταξιδέψει και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Γίνεται κουβέντα για κάποιους δήμους, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε. Μόλις δοθούν ημερομηνίες θα το γνωρίζουμε. Μακάρι να έρθει και προς τα μέρη μας επάνω, δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό. Οι Σέρες είναι στα σχέδιά σας, συζητιέται η πόλη μας. Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει κουβέντα για το συγκεκριμένο έργο. Μακάρι να γινόταν, θα ήταν χαρά μου. Θα ήταν χαρά μου να περάσω στην πατρίδα μου αυτές τις δημιουργίες, αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες. Αλλά μπορεί να βρεθούμε και κοντά, κάπου κοντά. Δεν το γνωρίζω ακόμη. Δεν το γνωρίζω. Γίνονται κουβέντες με το γραφείο που προωθεί το έργο αυτό. Επομένως, περιμένουμε. Μπορεί στην Αθήνα όσοι Σεραίοι να μπορούν να το δουν, ή οι υπόλοιποι να περιμένουμε να έρθει κάποια στιγμή κοντά στο μέρος που μένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα και εύχομαι πάντοτε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία να έχετε στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.